φάρες και τη φωνή και των δύο, αλλά είναι πάντα σημείο του Παναθηναϊκού, τον Αντώνη Αντωνιάδη. Πράγματι, όπως είπες και εσύ, Αντώνη, πάρα πολλά ντέρμπι έχει παίξει ο Αντώνης Αντωνιάδης στο παρελθόν. Έχει σκοράρει 5 φορές και βέβαια γνωρίζει από πρώτο χέρι τις ιδιαιτερότητες ενός ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Είναι ο αγώνας της εβδομάδας. Με αυτό ξυπνάει, με αυτό κοιμάται ο φίλαθλος. Είναι το πρεστής, είναι το γόητρο. Υπάρχει και μια ιδιαιτερότητα στο συγκεκριμένο αγώνα, γιατί ο Παναθηναϊκός έχασε το προηγούμενο ντέρμπι αμέσως. Το προηγούμενο μάτς δηλαδή. Παίζει στο γήπεδό του, είναι 4 βαθμούς πίσω. Άρα υπάρχει ένα ειδικό κίνητρο για τους παίκτες του Παναθηναϊκού μόνοι τους να αντιδράσουν και να πούνε ότι εμείς δεν μπορούμε να χάσουμε και δεύτερο μάτς στο γήπεδό μας και παίζουμε για να κερδίσουμε, για να είμαστε κοντά στο πρωτάθλημα, να πούμε στην ευθεία. Γιατί άμα κερδίσει ο Παναθηναϊκός, το πρωτάθλημα είναι ξανά στον ένα βαθμό και θα παίξει και θα παίζεται στη συνέχεια επίσης όρις πλέον, γιατί μέχρι το δεύτερο γύρο έχουν γίνει πολλοί αγώνες. Ο Παναθηναϊκός έβγαλε ΠΑΟΚ, ΑΕΚ κτλ. Ο Ολυμπιακός δεν έχει παίξει ακόμα. Πολλά μπορούν να συμβούν. Άρα πρώτο θέμα, πρώτη επιδίωξη για τους ποδοσφαιριστές και για την ομάδα του Παναθηναϊκού είναι σήμερα η νίκη. Τώρα, αυτό δεν σημαίνει τέτοια καλά που είναι, μπορεί να μην κερδίσει. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, έχει αστάθμινους παράγοντες, γι' αυτό και είναι και η ομορφιά του. Δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος, να είσαι καλύτερος και να μην κερδίσει. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του Παναθηναϊκού και ποια του Ολυμπιακού? Είπαμε, τα είπα εμέσως. Η καλή ψυχολογία ίσως, λόγω του ότι είναι πρώτος Ολυμπιακός με 4 πόντους διαφορά, θα παίξει κάποιο ρόλο. Καταρχήν παίζει πρώτα στο γήπεδό του. Ένα θετικό στοιχείο. Με τον κόσμο του που θα είναι δίπλα. Δεύτερον, έχει χάσει το προηγούμενο μάτς, το προηγούμενο ντέρμπι. Ντέρμπι και αυτό. Δεν μπορεί να χάσει κι άλλο ντέρμπι. Αυτό είναι ένα κίνητρο, επιπρόσθετο κίνητρο για τους παίκτες του Παναθηναϊκού να το αποδείξουν βέβαια μέσα στο γήπεδο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Μάλιστα. Λοιπόν.